το 2004 αμέσως μετά τις σπουδές στην αστυνομία Κύπρου για 6 χρόνια. Μεγάλο σχολείο, πολλές εμπειρίες οι οποίες σαφώς με άλλαξαν σαν άνθρωπο. Dream big, work hard. Κάνε όνειρα και δούλεψε σκληρά για να τα πραγματοποιήσεις. Πιστεύω ότι κανείς δεν χάνεται σε αυτή τη ζωή, αρκεί να έχει όνειρα και φιλοδοξίες και να δουλέψει σκληρά. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη γυναίκα ή άντρα πρότυπο. Πρότυπο είναι για μένα όλοι οι άνθρωποι που έχουν φιλοδοξίες, που έχουν θέσει τον πύχη ψηλά και τον έχουν περάσει. Άνθρωποι οι οποίοι κράτησαν τις ισορροπίες τους και δεν έχασαν τον εαυτό τους. Στην Κύπρο θαυμάζω πολλές εταιρείες. Θαυμάζω τις εταιρείες εκείνες που αντιστάθηκαν στους πειρασμούς των εποχών, στις εταιρείες που έμειναν σταθερές στις αξίες και στα ιδανικά τους, στις εταιρείες που εξελίχθηκαν και κράτησαν στον χρόνο. Amazon, χωρίς δεύτερη σκέψη, η εταιρεία φαινόμενο για μένα, ο μεγαλύτερος retailer του κόσμου, χωρίς να έχει ούτε ένα κατάστημα, από βιβλία και ηλεκτρονικά σε οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Μια εταιρεία η οποία καταφέρνει να μεταλλάσσεται, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Με άτομο που πιστεύει στις δεύτερες ευκαιρίες και δίνει ευκαιρίες και δεύτερες και τρίτες και όσες χρειαστούν, αρκεί να υπάρχει ανταπόκριση. Το κύριο χαρακτηριστικό μου ως επαγγελματίας είναι η αποφασιστικότητα. Είμαι άτομο το οποίο παίρνει αποφάσεις, εύκολες και δύσκολες, και αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτές. Είμαι άτομο το οποίο θέτει στόχους και το οποίο δουλεύει με επιμονή μέχρι να τους πετύχει. Το καλύτερο μάθημα το πήρα από τους γονείς μου, να μάθω να στηρίζομαι στις δικές μου δυνάμεις. Παθήματα πολλά που ευτυχώς έγιναν μαθήματα. Καθημερινά συμβαίνουν πράγματα σε όλους, έτσι είναι η ζωή, διαφορετικά θα έπρεπε να την κοσκινίζεις και θα χάνε το νόημα. Το θέμα είναι τι παίρνει ο καθένας από αυτά, πώς τα μεταφράζει και πώς προχωρά. Είμαι άνθρωπος της αλήθειας, λέω αυτό που σκέφτομαι, αυτό που θέλω, χωρίς υπεκφυγές. Εμπνέω την ομάδα μου με το να είμαι αυθεντική. Η έλλειψη υπομονής. Αν και φαινομενικά όλοι νομίζουν ότι είμαι ένας υπομονετικός άνθρωπος, εν τούτης αυτό δεν ισχύει. Είμαι ένας ανυπόμονος άνθρωπος που θέλω τα πάντα να γίνουν χθες, τα πάντα να αλλάξουν τώρα. Αν και με τα χρόνια το έχω δουλέψει, εν τούτης δεν είμαι εκεί που θα ήθελα. Το να δίνομαι ολοκληρωτικά στην οικογένεια και στους φίλους μου, όταν αυτό είναι εφικτό, δεν είμαι από τα άτομα που πιστεύουν ότι είναι η ποσότητα χρόνου που μετράει, αλλά η ποιότητα. Λατρεύω αυτό που κάνω πραγματικά. Νιώθω πολύ τυχερή που κάνω κάτι που αγαπώ και που βρέθηκε αυτή η εταιρεία στον δρόμο μου για να μου δώσει αυτή μια ευκαιρία. Όμως όλοι ξέρουν ότι αν διάλεγα αύριο άλλο επάγγελμα, θα ήταν ο χώρος της μόδας, είναι κάτι που λατρεύω και συγκεκριμένα θα ήθελα να ήμουν fashion editor σε ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο του εξωτερικού. Θα ήθελα να με θυμούνται σαν κάποιον που μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Θα δανειζόμουν ένα απόφθεγμα από τον Νίκο Καζαντζάκη και θα της έλεγα ό,τι επιθυμείς να το φωνάζεις δυνατά, αγρίμινα γίνεσαι. Δεν ταιριάζει η μετριότητα με τη λαχτάρα. Θα της έλεγα να κάνει όνειρα, να δουλέψει σκληρά και να κρατήσει τις ισορροπίες της. Νούμερο 1 επιχειρηματικό στόχο για το αμέσως επόμενο διάστημα είναι η καθιέρωση και επέκταση της ΧΑΠΑ Έλληνα στον τομέα της λιανικής.